κατηγορία Α15 κιλά. Στην κόκκινη γωνία, πλουτής από το Αζερβαϊτζάν, μαμά Ταλιέ, και στην πλέον γωνία, πλουτής από τη Γεωργία, Αντάτσε Μπατρί. Παρακαλώ, διακριτές. Το Ιτζι Ζάντα από τη Γεωργία και η Σφένσον Κλάς Μαρτίας από τη Σουηδία να προσέχουν στο Μαρτέι. Mat A, Division A, 85 kilos. In the red corner from Azerbaijan, Mamad Aliyev. Blue corner from Georgia, and that's Badri. The following athletes, from Georgia, Dolce Sazar, and from Sweden, Svensson Klas Matias, please get prepared for Mat A. Mat C, Division A, 130 kilos. The red corner from Uzbekistan, Altavar Vasil, and from Georgia. Προσέχουν στην Παλαιστασία.
Maxi, Division G, 76 kilos. In the red corner from South Africa, Van Deventer, Benjamin Peter. Blue corner from Italy, Diego Rossi. The following athletes from Iran, Hosmul Jad Hussein. And Turkey, Shazan Zekin. Please get prepared for Maxi. Παλέστρα Α, κατηγορία Α, 97 κιλά.
Στην κόκκινη γωνία αθλητές από τη Γαλλία, το Έτζε Ζάγκα, και στην μπλε γωνία αθλητής από τη Σουηδία, Σβέσον Κλώσ Ματίας. Οι αθλητές Σεν Μάνιελ από τη Γερμανία και Μπρετ Κλάρκ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα προσφέρουν στην παλέτρα A. Matt A, Division A, 97 kilos, in the red corner from Georgia, Eitze Zaza. Blue corner from Sweden, Svensson Vaz Matias. The following athletes from Germany, San Marino, and from USA, Brett Clark. Please get ready for Matt A. Thank you.
αλλά ύστερα πήγαινε κατηγορία 85 κιλά. Στην κόκκινη γωνία πηγαίνει από το Ιράν, σαν το Μακράτη, και την μπλε γωνία πηγαίνει από τη Σουηδία, τον Μάλιο. Ο Αγγλικής Χατζημαχά, Μάτι Τζαβάρ από το Ιράν και Γιώργη Κουλινιάν από την Βουλγαρία να προσφέρουν στην παλέτρα βήτα. Matt B, Division A, 85 kilos. In the red corner, Samam Hamadi Moshe from Iran, in the blue corner, Tony Martin from Sweden. The following athletes please proceed to Matt B, Haji Mohammadi Jabbar and Zorgie Kuligan. Thank you.
Anna Michelle Paulus. Πιθανόν η ελληνική ομοσπονδία έχει αποδείξει ότι έχει μεγάλες δυνατότητες
Και εδώ πρέπει να τονίσουμε και την προσφορά των εθελοντών. Ήταν δραματικά συγκλονιστική και σημαντική και σημαντική. Το μακάρι να συνεχιστεί. Μέχρι σήμερα είδαμε 9 μετάλλια που έχουν οι Έλληνες αθλητές. Έχουν 2 χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια. Και τελευταίο του Αρτιόμ Κουρεγιάν σήμερα, ο οποίος μάλιστα ανοίξε πολύ άνετα με 6-0. Θεωρείται ότι είναι πολύ αξιόλογη η παρουσία με δεδομένο ότι έχουμε και αύριο κάποιους αγώνες. Και 750 συμμετοχές. Αν βρει κανείς ότι η αμέσως προηγούμενη σημαντική επιτυχία ήταν 432 μάξιμο, αντιλαμβάνεται κανείς πώς τραβάει η Ελλάδα ακόμα και σε την κρίση της κρίσης της. Επομένως θα ξεπεράσουμε την ανάλογη και τις 700. Με χρειάζομαι να δεδομένουμε. Όχι, αλλά... Σήμερα ζυγίστηκαν οι τελευταίοι. 740 περίπου είναι ένας τεράστιος. Πολύ πολύ σημαντικός. Να ρωτήσω κάτι, βάλαμε μια υποψηφιότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων για το 2017. Πόσο πιθανή είναι μια διοργάνωση από την Ελλάδα με δεδομένη και τη σημερινή επιτυχία η οποία φαντάζομαι θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Καταρχάς θα είναι λίγο δύσκολο. Θα Πάντως δείξαμε διοργανωτικά ότι μπορούμε να το κατορθώσουμε και αυτό θα φαντάζομαι είναι στα σύν. Πάντα. Έτσι. Πάντα η Ελλάδα έχει επιτυχίες. Και μάλιστα, ναι, έχετε δίκιο. Με αυτή τη λογική. Τωρινή διοργάνωση. Ναι. Νομίζω ότι δύσκολα θα αποφύγουμε την θετική εκτίμηση, αντίληψη και πρόταση και άποψη και απόφαση του ΕΕ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Θόδωρος Καμάκος είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ακούω, Καρόλε. Συγχαρητήρια, εντάξει. Από. Ναι. Πώς είναι σαν την Ελλάδα. Ναι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Θόδωρος Καμάκος έχει πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως ήταν και πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φυλάκτου Πάλης. Ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα μου δώσω το κινητό. Έλα. Στην πλεγονία, ο αθλητής αθλητονία Πάκου Στέλνης. Να πούμε καταρχήν ότι η Βούλα, η Σιγούρη, έχει κερδίσει
κατακτήσει την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. Και όχι μόνο αυτό, έχει κάνει και μια σειρά από άλλες μεγάλες επιτυχίες. Αλλά δεν θα πλέξουμε τώρα το εγκόμιο για τις Βούλες. Βούλα, να πούμε για αυτούς τους αγώνες που πραγματικά ήταν εξαιρετικοί. Όπως ομολέξαν πάρα πολύ και ο Αντρί Βρόσκι, ο Ολυμπιονίκης δύο φορές μάλιστα, και ο Θόδωρος Χαμάκος, ο οποίος είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, αλλά και άλλοι, ήταν η καλύτερη μακράν διοργάνωση που γίνει μέχρι τώρα. Μάλιστα έχουν μετρηθεί περίπου 740 αθλητές συνολικά από περισσότερες από 50 χώρες, τα οποία είναι ρεκόρ. Τι έχεις να πεις για αυτή τη διοργάνωση και πώς είδες την ελληνική συμμετοχή που μέχρι τώρα έχουμε πάρει 9 μετάλλια, 2 χρυσά, 2 ασημένια και 5 χαλκίδια. Η ελληνική συμμετοχή θα αυξηθεί, θα πάρουμε και άλλα μετάλλια, προβλέπουμε μέχρι το τέλος. Είναι συγκινητικό να βλέπεις όχι μόνο τη συμμετοχή, να βλέπεις ανθρώπους που αγαπούν το άθλημα, όπως ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο κ. Δημήτρης Κολιτσόπουλος, να θέλει να ανεβεί για μια ακόμα φορά στην παλέστρα. Μας δείχνει πως πάλι δεν έχει όρια, είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν έχει όρια ούτε διακρίσεις, ούτε σωματοτυπικές διακρίσεις, ούτε φύλου, αλλά ούτε και ηλικίας όπως βλέπετε. Στην πάλι μεγαλύτερη συμμετέχουν μαζί του με τους μικρότερους για να μπορέσουν να τους μεταδώσουν την εμπειρία τους και την τεχνική τους κατάρτιση. Μετά τη λήξη του αγώνα του κυρίου Κολιτσόπουλου, το 24 τον δίρωνα τον Κροτονιάτη στην αρχαία Ελλάδα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δάκρυσα. Αυτό είναι ακόμα δακρυσμένη. Σήμερα πραγματικά ήταν ίσως από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του αγώνα. Εγώ δάκρυσα και είμαι ακόμα δακρυσμένη. Μαζί με τη νίκη του Αρτιόμ Κουρεγιάν. Αυτό, όπως και να το κάνω, ο Αρτιόμ είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αθλητής και επιβεβαίωσε για μια ακόμα φορά την κλάση του. Και είναι μεγάλη ψυχή και το είδατε άλλωστε και με τον τρόπο από τον οποίο συμπεριφέρεται. Όμως θεωρώ ότι επισκιάζεται από το ύφος και όχι ότι δεν έχει ύφος άλλος από την κατάκτηση που έκανε σήμερα ο κ. Κολιτσόπουλος, γιατί αυτό θα το κάναμε εμείς είτε και αν ήταν μόνος του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του για την, όχι μόνο για το πάλεμα και για το πάλεμα στην Ελλάδα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να οργανωθεί η καμπάνια του Save Wrestling, του να μείνει πάλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και για μας είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ποιος σαν παράγοντες στο παρελθόν, σαν πρόεδρος του Ηρακλή Περιστερίου, που θυμάμαι που είναι, είχε πολύ μεγάλες... Ναι, είναι πρόεδρος του Ηρακλή Περιστερίου, ναι, με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Βέβαια, ο Ηρακλής Περιστερίου, που και εγώ είχα τη δουλειά με μέλος του μεγάλο διάστημα, έχει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και πιστεύω να συνεχίσει να έχει το παρελθόν στο μέλλον. Από εδώ και πέρα όμως, εξαρτώνται πολλά πράγματα και τη βοήθεια της πολιτείας. Οφείλουμε να πούμε. Ναι, αυτό ήθελα τώρα να σε ρωτήσω, ότι με βάση την πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή, έχουμε κάποιες πιθανότητες να προκριθούν κάποια παιδιά μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Έχουμε κάποιες πιθανότητες, βέβαια. Αν μπορούσαμε να προκρίνουμε πολλά άτομα από αυτή τη δεινή οικονομική κατάσταση και που επιφέρει και αυτή τη δεινή ψυχολογική κατάσταση, θα έλεγα, θα έπρεπε σε άλλες Ολυμπιάδες να μην υπήρχε κανένας άλλος πριν από Έλληνα στα πρώτα μετάλλια. Ένα άλλο που δεν θίξαμε και πρέπει να το πούμε όσον αφορά την πολιτεία είναι ότι αυτοί οι αγώνες, που βεβαίως είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι και αποτελούνται από αθλητές οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα μία εβδομάδα και όπως καταλαβαίνετε γυρίζουν την Ελλάδα, τη γνωρίζουν και ξεχνάνε από αυτή, παρατείνουμε πολύ την τουριστική μας σεζόν. Ο τουρισμός είναι κυρία, ο κύριος ομοδότης της οικονομίας μας τώρα. Ο αθλητικός τουρισμός είναι μεγάλο κομμάτι του, είναι ένα δυναμικό κομμάτι του και η αθλητική διοργάνωση υπολογίζεται ότι φέρνει 10-15% του συνολικού τουριστικού μας εισοδήματος. Δεν είναι τυχαίο αυτό που βλέπετε σήμερα. Πρέπει να πούμε ότι και εδώ πρέπει να εκτελεστεί ο λόγος. Πρέπει να το λάβει υπόψη και να χαρύνει την αθλητική. Έχει μόνο να κερδίσει, να χαρύνει στους κόλπους του αυτές τις διοργανώσεις, έχει μόνο να κερδίσει. Έχουμε τεράστια κοινωνική ανταποκριτικότητα και τεράστια οικονομική ανταποκριτικότητα για τον διοργανωτή αυτές τις διοργανώσεις. Έχεις εξαιρετικά ότι το 2017 μπορούμε να κερδίσουμε τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πέρα, όπου έχει επιταθεί από την Ελλάδα να γίνει εδώ. Και εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, πόσο σημαντικό θα είναι, με βάση ότι είχαμε μια εξαίρετη διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βετεράνων, την καλύτερη ever, την καλύτερη όλη του διοργάνωση. Όπως είπατε, αυτό αποτελεί πρόβλημα. Θεωρώ κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι θα το πετύχουμε, γιατί αυτά βασίζονται σε κριτήρια και όπως καταλαβαίνετε τα κριτήρια είναι αυτοί που ότι η χώρα μας τα πληρεί. Επίσης,
Σύμφωνα με το σχεδιασμό που μας είπε συναγνωρίζω της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ηλικιακή αυτή κατηγορία που αφορά το πρωτάθλημα που θέλουμε να διεκδικήσουμε και θα έχουμε και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας το ευχόμαστε. Να έχετε κάθε επιτυχία. Βγάλε μια χαρά, βγάλε μια φωτογραφία. Τέταρτος Ολυμπιονίκης. Εγώ δεν ακούγομαι με αυτή τη φωνή και ακούγω τη χαλή. Δεν ακουγόμουν δηλαδή με... Την πρώτη φορά μετά, εντάξει, όχι σε εσύ ακουγόσουν, αλλά ακούγεται και λίγο το ψωφό ήχος, ενώ με τη ζυγόρη πίσω στα κάθε κάρτα. Παλέστρα β' κατηγορία G 130 κιλά. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ο Κώστας Οθάνος, εκτός από πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης, είναι και τέταρτος Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, που ήμουν και εκεί εγώ και μάλιστα τον είχα δει και τον αγώνα από κοντά. Κώστα, είχαμε μια πολύ μεγάλη οργανωτική επιτυχία, την κορυφαία όλων των εποχών σε αντίστοιχα πρωταθλήματα, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, και όπως ισχυρίζεται βέβαια και ο κύριος Θόδωρος Χαμάτος, το μέλος εκτελεστικής επιτροπής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ήταν μακράν καλύτερο ακόμα και από επίπεδο όχι βετεράνων μόνο, από επίπεδο και αντρών σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν εξαιρετική αγώνας. Και παρά το γεγονός ότι από ό,τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, στήθηκε σε 24 ώρες όλο αυτό το σκηνικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, μαζί με την τελετή έναρξη. Ήθελα να ρωτήσω αν είσαι καταρχήν ευχαριστημένος. Είδαμε μέχρι τώρα 9 μετάλλια, 2 χρυσά, 2 ασημένια και 5 πάλτινα. Και έπεται και συνέχεια, δεν αποκλείεται και αύριο να δούμε κάτι. Άλλο λέει, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Η αλήθεια είναι ότι οργανωτικά και τώρα έχουμε κάποια προδοχεία. Σπάσαμε επίσης ένα ρεκόρ συμμετοχής αθλητών. Ξεπεράσαν τους 800 κάποιοι αθλητές που συμμετείχαν από τις 52 χώρες. Η Παγκόσμια Αγώνα Βετεράνων πάλι είναι μια γιορτή. Μια συμμετοχική γιορτή. Βλέπουμε παλιούς αθλητές, θρύλους του αθλήματος, μετριότερους αθλητές. Να συμμετέχουν, να έρθουν εδώ με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, με τα εγγόνια τους, πολύ από αυτούς. Και πραγματικά να είναι συγκινητικό ότι αγωνίζονται ακόμα.
ικανοποίηση των επισκεπτών και μέχρι την ικανοποίηση των επισκεπτών, χίλιους και πλέον που επισκέπτονται στην χώρα και την Αθήνα, να γίνουν οι δυνάμεις δεχτές της χώρας μας και της Αθήνας για εναλλακτικό τουρισμό, όπως είναι ο αθλητικός τουρισμός ή και για κλασικό τουρισμό. Πήγαν πάρα πολύ καλά, έχουμε κερδίσει τα διαπιστωτήρια της καριέρας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τόσο από τον κύριο Χαμάκο, που είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όσο και τον κύριο Τσέμ, που είναι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παγκόσμιας. Και νομίζω ότι βάλαμε μια πολύ ισχυρή ψηφιότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πέδο του 2017, που έχουμε ήδη κάνει έτοιμα διοργάνωσης. Και όλα αυτά παρά τις αντίξωες οικονομικές συνθήκες οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και ιδίως σκάτως, έτσι. Αυτό δεν επηρέασε καθόλου, τον αντίον θα έλεγα. Εμείς κάναμε αυτούς τους αγώνες χωρίς ούτε ένα ευρώ να επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας. Δεν πήραμε χρήματα. Είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενοι αυτοί οι αγώνες και το επαναλαμβάνω και πάλι χίλιοι και πλέον μαζί με τους αθλητές ήταν και οι προπονητές τους και οι διευθυντές και οι συνοδοί τους. Μπήκαν στη χώρα σε αυτό το δεκαήμερο, έχουμε υπολογίσει πάνω από 600-700.000 ευρώ με αυτά που ξοδεύτηκαν, έστω 800.000 στην αγορά. Το λέω και πάλι, μπορεί η Ελλάδα να επενδύσει και να έχει όφελος και από τον αθλητικό τουρισμό. Είμαστε σε δύσκολες και η χώρα και η πατρίδα και δυστυχώς δεν είμαστε αυτούς τους τελευταίους μήνες, είμαστε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Όμως ο αθλητισμός θα πρέπει πάση θυσία να υποστηριχθεί, διότι ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό, διαπαιδαγωγεί τα παιδιά, τους νέους, τους κρατάει μακριά πολλά, παίρνει χρήματα, όπως αυτή η διοργάνωση τώρα, και κυρίως αν καταφέρουμε και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας μας γυμνάζεται, έχουν και εξοικονόμηση χρημάτων από την υγεία και το νοσοκομείο, γιατί ήταν οι πιο γνήσιοι άνθρωποι που θα έχουν προβλήματα. Οι ομοσπονδίες δυστυχώς με αυτή την τεράστια μείωση που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια, άνω των 70-75%, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Χρειάζεται υποστήριξη αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το πρόγραμμα. Και αν θέλουμε να ενισχύουμε αυτό το πράγμα που λέγεται αθλητισμός, προαθλητισμός, εκπροσώπηση της χώρας και της πατρίδας. Και αυτό έχει επίπτωση, Κώστα, και στην συμμετοχή μας ή όχι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι, η οικονομική δυστοκία που υπάρχει στην Ελλάδα. Έχει επίπτωση σίγουρα, διότι ο κινητήριος μοχλός για να είσαι ανταγωνιστικός ένας αθλητής είναι το χρήμα. Θα πρέπει να κάνει προετοιμασίες, θα πρέπει να βάζει στο εξωτερικό τους αγώνες του, θα πρέπει να έχει τα επιχορηγιά του, θα πρέπει να έχει το διατροφολόγο του, το γιατρό του, τον προπονητή του, την υποδομική υποδομή του. Πάσχε που χρειάζονται για να μπορείς να ανταγωνιστεί αθλητές από όλα κράτη και δυνάμεις που είναι επαγγελματίες αθλητές. Και όχι αεραστέχνες λίγα πράγματα. Γιατί μας αθλητές είναι ήρωες, όπως και οι προπονητές τους. Δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτό που θέλουμε. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουν τα χρήματα. Και έχουμε μια αθλητική ηγεσία, τόσο και ο Κοπενής, όσο και ο κύριος Ιούλιος Αγνής, και ο προγραμματέας που δείχνει ότι έχει διάθεση, αρκετή, θα καθίσουν να δουν πώς μπορούν να υποστηρίξουν τον αθλητισμό και συνεργασία εκεί με τις ομοσπονδίες και με τους αθλητές με όλους. Πρέπει να υποστηριχθεί και εξής λόγω του προβλήματος. Είναι κοινωνικό αγαθό. Μακάρι να κερδίσουμε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πέδων για το 2017, γιατί αν συμβεί αυτό, σαφώς θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για την επένδυση και παραπέρα προχώρηση της πάλης, η οποία τα τελευταία χρόνια σε κάποιο βαθμό έχει τρωθεί. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Έλληνα Κουντουρά, η οποία την παρέμβασή της μας έχει υποστηρίξει υπολογικά ο ΕΟΤΣ και η ΕΟΤΑΜΟΣ. Και μάλιστα είναι πολύ θετικά την αξιοποίηση του αθλητικού τουρισμού. Ευχαριστήσω επίσης τους 60 και πλέον εθελοντές μας που ήρθαν εδώ, βοήθησαν αθλητών για ένα κουλουδάκι και για τη συμμετοχή τους. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα τους κάνω τους αγώνες. Όντως, καταφέραμε τις τελευταίες ημέρες στο ξεκίνημα της εκπαίδευσης μας να στήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είχε γίνει μια προετοιμασία βέβαια, αλλά τελευταίες ημέρες, τελευταία 2-24 ώρα, στήθηκαν όλα στην εμβέλεια και λειτουργήσαμε άψογα.
Ωστόσο, ευχαριστούμε πολύ για φωτογραφία.
είναι A, B, C, D, E, F, G, 7 κατηγορίες. And Mr. Konstantinos Thanos, President of the Hellenic Wrestling Federation, and Mr. Matuvalos Petros, Member of the Hellenic Parliament. Τρίτη θέση, χάλκινο μετάλλιο, αθλητής από τη Ρωσία, Νικολάτο Πλακάρ. Third place, bronze medal, Νικολάτο Πλακάρ from Russia. Το πιάνεις εκεί τόσο μακριά. Τρίτη θέση, χάλκινο μετάλλιο, ο αθλητής από το Ιράν, Βολαμπρέζα Εντεζάρο. Third place, bronze medal, Βολαμπρέζα Εντεζάρο from Iran. Δεύτερη θέση, αργυρό μετάλλιο, ο αθλητής από τη Σουηδία, Πολ Κιμπούρ. Second place, silver medal, Pol Kinmur from Sweden. Και πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο, αθλητής από την Ελλάδα, Κουρικιάν Αθιόν. First place, gold medal, Κουρικιάν Αθιόν from Greece. Σε τι λέω, να το φωνάξω να του κάνουμε, ε? Αυτό δεν το, μόλις ήρθα εγώ, του παίρνω συνεντεύξει, αλλά δεν πρόλαβα. Αυτός εκεί πάει χάλκινο μετάλλιο στον Ολυμπιακό. 2004, Αθιόν. Τον είχα φέρει, του είχα κάνει συνέντευξη στο τηλέστιο, τον είχα φέρει ζωντανά. Τρίτη θέση, χάλκινο μετάλλιο, αθλητής από τη Σουηδία, Star Ben Henry. Third place, bronze medal, Star Ben Henry from Sweden. Τρίτη θέση, χάλκινο μετάλλιο, αθλητής από το Καζακστάν, Αμπουλαγμάνοφ Αρμάν. Third place, bronze medal, Αμπουλαγμάνοφ Αρμάν from Kazakhstan. Δεύτερη θέση, αργυρό μετάλλιο, ο αθλητής από την Ιταλία, Στετίλε Μαουρίτσιο. Second place, silver medal, Στετίλε Μαουρίτσιο from Italy.
και πρόκειται σε χρυσό μετάλλιο ο αθλητής από τη Ρωσία, Σερεμπρίνικοφ Αλεξάνδρ. First place, gold medal, Σερεμπρίνικοφ Αλεξάνδρ from Russia. Please all rise for the Russian national anthem. Ο κύριος Κωνσταντίνος Θάνος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Θα συνεχίσει να σηκωτά, δηλαδή πάντα στην πάλη. Τρίτη θέση χάρτινο μετάλλιο, ο Γιώργος Μπουκής από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έβαλε υποψηφιότητα για να διεκδικήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέτρων, το ξέρεις, για το 2017. Τρίτη θέση χάρτινο μετάλλιο, από την Ιταλία, Βαλεντίνη Κιέρ. Είχαμε μια εξαιρετική διοργάνωση εδώ στην Ελλάδα, που λένε ότι ήταν η καλύτερη όλων των εποχών διοργάνωση παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στο να πάρουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέτρων για το 2017? Εγώ πιστεύω... Δεύτερη θέση αρχηγό μου τα λέω αρχηγές από τη Σουηδία, Λούνα Κόμπι. Second place, silver medal, Λούνα Κόμπι from Sweden. Πέτρα, ναι. Παγκόσμιο. Ναι. Θα αγωνιστούν τα παιδιά, θα ετοιμαζόμαστε καλά και εγώ θα σου φέρουμε πολλά μετά. Πρώτη θέση χρυσό μετάλλιο, Σάμουελ Τζίνι από τη Σουηδία. Να βγάλουμε μια φωτογραφία με τον Αρνιό. Παντού, ε! Και στα σένιος και στους άνθρωπους. Στο παραβολή. Να μας κάνετε την καραφέα. Ναι. Το μεσικάλι. Πήραμε και τους καλύτερους παράγοντες. Εσύ δεν είχες πάρει το. Thank you.
Thank you.
τελετή απονομής μεγαλειών ελληνονομαϊκή πάλι κατηγορία G85 κιλά. Την απονομή θα κάνει η κυρία Νόνα Ρουστανιάν, επιτεταμένη διευθυνσία της UBB, η κυρία Πολιτσοπούλου Ιωάννα, διευθυντή σχέση στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης και η κυρία Βιώνη Μαρία Λουίζα, ο Ιωμίκης Πάλης. Μένα Σέρνη, Γκρέκο Ρόμεν, του Βιζουν G, έχει 5 κιλός. Οι μέλος που έχουν προσέλθει από τον Σαρουστανιά, του Λάμα, είπε ότι δεν είναι σκέφτη. Μες χωρίστε στο κούρο, του Λουάνα, που την άφημα φάζει την Ιένη Πρέσσερ Φεδιέσσερ. Μες Μαρία Λουίζα, η Ιόνη, η Ρώση, η Ιούπε Τσάμπια. Τρίτη θέση, κάτι να κατάλληλα από την
Επιλογή απονομή μεταλλίων και η ομαϊκή πάνω κατηγορία G830. Την απονομή θα κάνει η Ανώνα Ουστανιά, επιπεκραμένη διευθυνσία του ΒΒΕ και η κυρία Κολυμπιοπούλου Ιωάννα, διευθυντή σχέση του Ελληνική Ομοσπονδία Πάλι και η κυρία Μαρία Λουίζα Διόνιο, Ιωνίκη Πάλι. Μένα Σέρνη, Γκρέκο Ρώμα, Ουζετζή, Ουζιά, Φέτη Κίλος. The members of the presenting act, Mr. Ustanya Grama, with a mobile instructor, Ms. Kozakova, Joanna, International Affairs of the United Wrestling Federation, Ms. Maria Luisa, only wrestling Olympic champion. Πρώτη θέση κάλυψε η μετάλλια βοηθής από το Ιράν, Πώς Αλήσια. Third place, bronze medal, Αλήσια Πώς from Ιράν. Τρίτη θέση κάλυψε μετάλλια βοηθής από το Κυρκιστάν, Σιρό Παπαγή. Third place, bronze medal, Ρουσόζα Παπαγή from Κυρκιστάν.